Πάμε να ξεκινήσουμε μία νέα συζήτηση, καθώς φιλοξενούμε με φόντο βέβαια τις εκλογές της 21ης Μαΐου τον υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο, τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ εσάς και το κριτικό διαμέσου του προσώπου σας. Σας ευχαριστώ θερμά και βέβαια τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου βουλευτή υποψήφιο, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στις τηλεθεατές μας. Και καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε. Προτείνω με ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κεντρική πολιτική σκηνή και την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Πασπάτη, να ξεκινήσω με εσάς και σχετίζεται με το περίφημο μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη. Υπάρχει μια αναταραχή, υπάρχουν εκατέρωθεν βολές ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση και αντιπολίτευση γενικότερα. Υιοθετείτε τα επιχειρήματα των φασιστών, τόνισε σήμερα ο κύριος Βορύδης, με το ΣΥΡΙΖΑ να απαντά και να λέει ότι η κυβέρνηση είναι ο καλύτερος χορηγός του Κασιδιάρη. Θέλω να πω το σχόλιο από σας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πραγματικά είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα, ειδικά για ανθρώπους σαν και εμένα που δεν είμαι νομικός. Και για όλους που δεν είναι νομικοί. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο θέμα. Θα το προσεγγίσω καθαρά από την πολιτική του πλευρά. Γιατί δεν θέλω να εκφράσω καθόλου νομική άποψη. Γιατί μπορεί να πέσω σε νομικές περιπετίες. Η παράταξη με την οποία εκτίθεμαι η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη, έχει τοποθετηθεί πολιτικά απέναντι σε αυτή την πολιτική ομάδα συγκεκριμένα από το 2014. Είναι ο πολιτικός οργανισμός η Νέα Δημοκρατία, η οποία δημιούργησε το νομικό, τη νομική διαδικασία μέσω της οποίας η Χρυσή Αυγή βγήκε πρακτικά εκτός κοινοβουλίου. Και τοποθετηθήκαμε πολιτικά ξεκάθαρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, το Δεκέμβριο, όταν τότε ο Αντώνης Σαμαράς, ο τότε πρωθυπουργός, είχε θέσει εν αμφιβόλο τις ψήφους των βουλευτών της Χρυσής Αυγής για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία μη ψήφισή του οδήγησε τη χώρα στις έκτακτες εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιλέξει μια άλλη πολιτική. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, η νυν Νέα Δημοκρατία, επέλεξε μια διαδικασία για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Και μάλιστα, δεν ξέρω, ο κύριος Μαμουλάκης είναι βουλευτής, σήμερα, αύριο ψηφίζεται το επίμαχο άρθρο για το οποίο ο Άριος Πάγος θα πάρει σε ευρύτερη σύνθεση μία απόφαση για το κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι νόμιμο ή όχι. Εγώ θέλω να μείνω ότι έχουμε μία συγκεκριμένη πολιτική βούληση σαν Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι να προστατεύσουμε τη δημοκρατία. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο πολιτικός και ίσως και ο νομικός άξονας πάνω στον Μάλιστα. οποίο κινούμε. Είστε σαφείς. Να πάμε στον κύριο Μαμουλάκη, ένα γρήγορο σχόλιο αναφορικά με τις εξελίξεις. Να πούμε καταρχάς στους τηλεθεατές μας ότι σήμερα το βράδυ θα ψηφιστεί η εν λόγω τροπολογία ή θα καταψηφιστεί αυτό ένα ζήτημα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ας δούμε όμως τα πράγματα εν συντομία και από την αρχή. Πριν από 40 περίπου μέρες, κύριε Παναγιωτόπουλε, η Νέα Δημοκρατία με τον επισπεύδον υπουργό, τον κύριο Βορύδη, σημειολογικό και αυτό, να θυμίσουμε ότι ο κύριος αυτός ήταν γενικός γραμματέας της νεολαίας του κόμματος του κ. Παπαδόπουλου, του δικτάτορα Παπαδόπουλου, αυτή η διαδρομή του κ. Βορύδη, από το Λάος ήρθε στη Νέα Δημοκρατία ο Ψήμος. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν εισηγήθη μια τροπολογία η οποία τι έλεγε, να βρεθεί ο τρόπος και η φόρμουλα να μείνει εκτός Βουλής τον νεοναζιστικό μόρφωμα Κασιδιάρη. Σε αυτό νομίζω ότι βρήκε κοινούς αποδέκτες, κοινούς παρονομαστές στο σύνολο του πολιτικού φάσματος της χώρας, στο σύνολο της αντιπολίτευσης. Όμως, παρόλες τις επισημάνσεις μας πριν από έναν μήνα, αυτή η τροπολογία, πέραν από ατελέσφορη εκ του αποτελέσματος, γι' αυτό και έρχεται η δεύτερη και η τρίτη παραμετροποίηση, μέσα σε ένα μήνα νομοθετούν τρεις φορές για να αποκλείσουν αυτό το κόμμα που βεβαίως και όλοι συμφωνούμε. Ο τρόπος λοιπόν και η αλλεπάλληση, η προχειρότητα, το γονατογράφημα το εν προκειμένου, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα παρά έλυσε. Γι' αυτό μιλάμε για μια γιγάντωση, γι' αυτό μιλάμε για τον καλύτερο χορηγό, ότι η κυβέρνηση συνιστά τον καλύτερο χορηγό του κόμματος Κασιδιάρη. Όταν νομοθετείς, οφείλεις να είσαι έγκυρος
έγκαιρος και αναλυτικός. Και όχι προχειρότητες. Εξού και η σημερινή κατάσταση που είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τον κοινοβουλευτισμό. Δεδομένου ότι συζητάμε για τρίτη φορά, το τονίζω, σε έναν μήνα και μάλιστα πότε. Μόλις 41 ημέρες. Όχι βέβαια. Όπως και την προηγούμενη διαδικασία, ναι, συμμετείχαμε κανονικά. Ναι. Και με τις τοποθετήσεις, μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων τοποθετήθηκε επί του θέματος και όχι μόνο επ' αυτού, αλλά και με άλλα ζητήματα της τρεχούς επικαιρότητας. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ακόμα απών, για άλλη μια φορά, απών στο νομοσχέδιο για τα Τέμπη, προ λίγων ημερών. Απών σήμερα για το κόμμα Κασιδιάρη. Στις πιο κρίσιμες στιγμές της ελληνικής δημοκρατίας, της παρούσας τουλάχιστον κυβερνητικής θητείας του, δεν συμμετέχει. Προτιμάει να κρύβεται. Νομίζω και στο debate τελικά θα κρυφτεί αυτό το debate, το περίφημο που το ψάχνουμε από το 2016 και δεν το βλέπουμε, μεταξύ των δύο αρχηγών, των δύο υποψηφίων πρωθυπουργών της χώρας την επόμενη μέρα. Όλα αυτά, μάλιστα, συνιστούν κατά εμάς μια κοινοβουλευτική φαυλότητα. Κύριε Πασφάτη, ναι. Αν αληθεύουν οι δικές μου πληροφορίες, κύριος Μαμουλάκης, δεν θα το ψηφίσουν. Άρα όλα αυτά τα οποία έβηχα, είπε ο κύριος Μαμουλάκης, πολύ έβηχα, είναι εν ματέω. Βρίσκονται εν ματέω. Δεν θα το ψηφίσετε. Επιτομή του λόγου μας πάντοτε. Ναι, δεν θα το ψηφίσετε, κύριε Μαμουλάκη. Θα σας πω. Και το αποτέλεσμα της μη ψήφισης είναι συγκεκριμένο. Θέλω να σας πω, επειδή άρα όλα αυτά που λέτε, συγγνώμη, παρακαλώ, και θα σας αφήσω προς Θεού. Βεβαίως. Άρα όλα αυτά τα οποία πολύ όμορφα και έβηχα απαγγείλατε, αν δεν το ψηφίσετε, είναι συγκεκριμένο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, όπως ήταν και το 2014. Για να το κλείσουμε. Πράγματι, αυτή την προσπάθεια του κυρίου Βορύδη, σε αυτή την προσπάθεια, μάλλον που δεν θα βρει συμπαραστάτες. Όμως, τι κάνουμε, γιατί ο κοινοβουλευτισμός έχει και διέξοδα. Προτείνουμε συγκεκριμένη πρόταση, δική μας τροπολογία, ολοκληρωμένη, ολιστικής προσεγγίσεως, που θα δώσει λύση σε αυτή την νομοθετική πραγματικά δυσκολία, μάλιστα, που υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα. Κύριε Πασπάτη, ποια ζητήματα θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κυβέρνησης, είτε έχουμε να κάνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε με μια κυβέρνηση συνεργασίας την επομένη των εκλογών, τι πρέπει να απασχολήσει? Νομίζω ότι εκτός από την καθημερινότητα, που το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι σημαντικό, στην προσωπική μου άποψη, έτσι όπως εγώ τα εισπράττω, αλλά και από τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, το πλησίασμα του μέσου μισθού του Έλληνα, που με το μέσο μισθό του Βόρειου Ευρωπαίου, το οποίο πια αυτή η ψαλίδα έχει άνοιξε επιμνημονίου πάρα πολύ, πρέπει να είναι στρατηγικός στόχος της κυβερνήσεως. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μας, είναι το δημόσιο σύστημα υγείας, για το οποίο πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες τομές δύσκολες. Γιατί δεν έχουν γίνει μέχρι και σήμερα? Θα σας πω. Καταρχήν, η νυν κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο το Δεκέμβριο, η οποία προδιαγράφει, δεν τον εφήρμοσε στην ουσία ακόμα, γιατί δεν έχουν βγει οι υπουργικές αποφάσεις, προδιαγράφει το πώς βλέπει να κινηθεί και ο τρόπος κίνησης είναι ανάλογος με το τι συμβαίνει σε όλες τις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν πει από το 2018 ότι το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας ήταν προτεραιότητα, γιατί το βλέπαμε ότι ήταν ο μεγάλος ασθενής της ελληνικής κοινωνίας. Ο COVID, κύριε Παναγιωτόπουλε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έκοψε 2,5 χρόνια ζωής. 2,5 χρόνια η χώρα λειτουργούσε και ο πλανήτης λειτουργούσε σε ένα άλλο βηματισμό. Και κατά τη διάρκεια, ειδικά του COVID, η κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει τέτοια ad hoc θέματα, τα οποία έπαιρναν το μέγιστο μέρος της ενέργειάς της. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού να μην μπορεί να ασχοληθεί, παρότι είχε την επιθυμία στον βαθμό που θα έπρεπε, να γίνουν οι διαρθρωτικές κινήσεις που οφείλουμε να κάνουμε. Επίσης, ναι, ένα άλλο θέμα το οποίο το μισθή, θεωρώ... Μισθή, υγεία, τρίτο... Υγεία, ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 2000 με το 2010 και μετά με τα μνημόνια και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί... Είστε ξεκάθαρος. Να λυθεί τελειωτικά, γιατί η γενιά που το δημιούργησε βιολογικά αρχίζει να μπαίνει σε μια μη ενεργή φάση. Μάλιστα. Και θα είναι δύσκολο να λυθεί. Κύριε Μαμουλάκη, ζητήματα λοιπόν οικονομίας θα μας απασχολήσουν την επομένη των εκλογών. Είναι ένα θέμα πάντως που απασχολεί
πανευρωπαϊκά τις χώρες, έτσι δεν είναι? Το κομμάτι των ανατιμήσεων δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Σαφέστατα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξωγενές. Από την άλλη όμως η πολιτική της κάθε χώρας, του κάθε κράτους μέλους, δημιουργεί και πολιτικά και κοινωνικά και κυρίως οικονομικά σε ατομικό επίπεδο αποτελέσματα. Και εδώ κρινόμαστε, δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στη χώρα μας δυστυχώς, επί 11 συναπτούς μήνες υπάρχει μια τεράστια απόκληση, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων, πολύ μεγάλες αύξησεις στα βασικά είδη διατροφής. Αυτό που είπε ο κ. Πασπάτης προηγουμένως, οφείλω να πω ότι συμφωνώ. Δηλαδή, άκουσα τον προγραμματικό του λόγο όσον αφορά την επόμενη μέρα, ο οποίος δεν εναρμονίζεται πλήρως με του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή, η δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο το φωνάζουμε με κάθε. Το έχει πει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά επιτομή του λόγου μας είναι πάντοτε οι πράξεις μας. Και η κυβέρνηση αυτή, και ειδικά υπό τον κύριο Πλεύρη, μιλάω για την τελευταία ειδικά διαχείριση, δεν έχει δείξει τέτοια διάθεση, αν μη τι άλλο. Κλείνει το μάτι στον ιδιωτικό τομέα, σε κλινικάρχες και λοιπούς, και αυτό φάνηκε ακόμα και στα κρίσιμα χρόνια του COVID, όπου ανάγκη υπήρχε τη συμπαράσταση σε όλα τα κράτη-μέλη της Κομισιόν. Το ζήσαμε. Ο ιδιωτικός τομέας συμπαραστάθη στο δημόσιο σύστημα υγείας, ακόμα και με τον επομισθή ασθενής ΜΕΘ, που τους οποίους. Μην ξεχνάμε ότι παρόλη την εξαιρετική αρχή που έκανε η χώρα μας, θηρυνεί σχεδόν όσους νεκρούς, λυπάμαι που το λέω αυτό, χάσαμε στη μικρασιατική καταστροφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αποτύχαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εκ του αποτελέσματος και ειδικά στο φινάλε αυτής της διαχείρισης. Αλλά πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι η οικονομία. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, πάλι θα συμφωνήσω σε αυτό, υπάρχει μεγάλη ψαλίδα. Οι απολαβές που υπάρχουν όσον αφορά τον μέσο πολίτη στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο την ώρα που καλπάζει ακρίβεια. Ο πληθωρισμός, άρα νομίζω ότι είναι η βασικότερη σε πολιτικό επίπεδο που θα κριθούν και οι εκλογές. Αν θέλετε, στα μαρμαρένια αλόνια που θα αναμετρηθούμε. Μάλιστα. Η οικονομία είναι το πρώτο. Αλλά συγχωρέστε με, δεν μπορώ να μην αφήσω το ζήτημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ανέφερα και κυρίως και ένα φοβερό, σοβαρότατο θέμα δημοκρατίας που είναι υποκλοπές. Οι υποκλοπές είναι κάτι που θα μείνει στην ιστορία αυτής της χώρας και όσο δεν απαντώνται τα ερωτήματα ποιος, γιατί, προφανώς κ. Μητσοτάκης, αλλά για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Να πάμε και σε ζητήματα. Ναι, να πω κάτι σύντομα. Ότι. Μισό τους πολιτικούς σε εισαγωγικά που κάνουμε μόνο διαπιστώσεις. Εμείς αυτό το κλείσιμο της ψαλίδας, το οποίο προανέφερα και είπε και ο κ. Μαμουλάκης, η Νέα Δημοκρατία, όταν λέω εμείς, έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο πολιτικής σκέψης που είναι η ανάπτυξη, 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 επενδύσεις ξένες και εσωτερικές. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να κλείσει η ψαλίδα. Εκεί διαφωνούμε το πολιτικά. Ψαλίδας, αν επιτρέπετε, την ιδεολογική διαφορά. Η ψαλίδα, ναι, θέλει καινούργια λεφτά. Το trickle down theory που περιγράφει ο κ. Πασπάτης, δηλαδή παραγωγή πλούτου σε λίγα αφημί, και θα κατέβει αυτή η κερδοφορία. Σε λίγα αφημί. Κοιτάξτε, να δείτε. Ο καπιταλισμός, όπως τουλάχιστον τρέχει στις μέρες μας στην Ευρώπη και στην Αμερική, αυτό δείχνει. Υπάρχουν 20, 30, 40, 50. Ο καπιταλισμός, Αντωνιάνο, έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Σαφώς. Αλλά ακούστε κάτι. RRF, Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης. Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή το 82% των πόρων που κατευθύνονται από την Ελλάδα, από την ελληνική οικονομία, είναι σε 45 αφημί. Αυτή την ανάπτυξη θέλουμε? Όχι. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Θέλουμε κάτι πιο συμπεριληπτικό. Να κατέβει και στα χαμηλότερα στρώματα. Αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη και σε αυτό έχει πάλι όρος δικαιοσύνη παντού. Που λέμε δικαιοσύνη παντού, το εννοούμε. Φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστικό, αλλά και λαϊκό κομμάτι. Να πάμε σε θέματα Κρήτης. Να περάσουμε στα ζητήματα του νησιού. Οι κριτικοί περιμένουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, περιμένουν συγκεκριμένα έργα. Κύριε Πασπάτη, κύριε Μαμουλάκη. Σωστό. Και στο κομμάτι της ανάπτυξης, κατ' επέκταση βέβαια και στο κομμάτι των υποδομών και να ενισχυθεί και η ποιότητα ζωής. Συμφωνούμε σε αυτό το πλαίσιο. Κύριε Πασπάτη, πού θα δίνατε έμφαση στην επομένη των εκλογών? Νομίζω ότι. Σε επίπεδο Κρήτης, πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι. Τα δύο έργα τα οποία ήδη είναι εν εξελίξη. Τα είπαν και ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο. Νομίζω ότι είναι έργα τα οποία θα προχωρήσουν και θα αλλάξουν σημαντικά το νησί. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ναι, είναι η υδάτινη πόρη. Η άρδευση αυτή τη στιγμή, ειδικά της Μεσαράς, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως πληθυσμιακή κοινότητα στην Κρήτη μετά το Ηράκλειο, και εννοώ κατευθείαν την εκτροπή του Πλατή Ποταμού. Η άρδευση στα Χανιά που έχει γίνει με τον Ταυρονίτη. Τα θεωρώ εξαιρετικά σημαντικά, γιατί όλα αυτά θα δώσουν τις υποδομές τις οποίες χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και το τουριστικό προϊόν. Γιατί για να έχουμε ένα βιώσιμο τουρισμό πρέπει να έχουμε αυτές τις υποδομές. Και κάτι το οποίο έχει να κάνει ίσως και με τη δουλειά μου, ναι, το πώς θα γίνει ο συγχρονισμός των τριών μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης, ενώ του ΠΑΓΝΗ, που είναι το σημειοφόρο, το Βενιζέλιο και τα Χανιά, τα νοσοκομεία εννοώ. Ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη, η οποία είναι από τους ανθρώπους, από τις ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας,
πρέπει και αυτή να έχει ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο να είναι ακόμα καλύτερο από αυτό που έχει. Μάλιστα. Δεν έχει κακό κράτος κοινωνικό σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα. Κύριε Μαμουλάκη, στην αναπτυξιακή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, η Κρήτη τι θέση έχει? Κυρίαρχη, πρωτεύουσα και κεντροβαρής. Αυτή είναι η απάντηση. Μια Κρήτη που συμμετέχει 7% στο πληθυσμιακό στοιχείο της χώρας, ενώ στο ΑΕΠ 13,2. Δηλαδή τι, εμείς ως Κρήτες βοηθούμε την πατρίδα, βοηθούμε τη χώρα πολύ περισσότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο πληθυσμιακό μας στοιχείο. Πάμε τώρα στην ουσία. Άκουσα τον κύριο Πασπάτη αναφορικά με τα έργα, τα εμβληματικά, τα οποία πρέπει να προχωρήσουν. Για το αεροδρόμιο νομίζω ότι είναι ένας κοινός παρανομαστής ότι οφείλουμε να ενισχύσουμε με ορθολογικά μέτρα και τώρα την κατάλληλη στιγμή να δημιουργήσουμε και τις επικουρικές υποδομές πέριξ του αεροδρομίου. Πολύ σημαντικό αυτό. Η σύνδεση με τη Μεσαρά που το τονίζουμε με κάθε τρόπο. Ένα μέσο σταθερής τροχιάς το οποίο θα μπορεί με δίκαιους όρους και οικονομικούς να είναι επισκέψιμο το αεροδρόμιο για φοιτητές, για επισκέπτες, για πολίτες είναι κρίσιμα. Τώρα πρέπει να σχεδιαστούν. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά η κυβέρνηση δεν βρήκαμε δικό αότα παρόλο στις πανεβάσεις μας και στον αρμόδιο υπουργό τον προηγούμενο, τον κύριο Καραμαλή και τώρα. Αλλά. Ούτε ο κύριο Σπρίτζη έκανε όμω κάτι για αυτό. Ο κύριο Σπρίτζη έτρεξε το έργο. Και δομές αυτό που ήταν βαλτωμένο 20 χρόνια άφησε αποτύπωμα. Το έργο του στο Καστελίου νομίζω ότι φέρει ανεξίτηλη την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε νομίζω ότι αυτό είναι κυρίω αποδεκτό και από την Νέα Δημοκρατία. Αλλά ακούω, αλλά κύριε, κύριε Παναγιώτοπουλε, ακούστε κάτι. Επισκέφτηκα πριν από λίγα 24 ώρα το περίφημο εργοτάξιο και το λέω και ζωντανά στην εκπομπή σα. Το περίφημο εργοτάξιο. Στον Άγιο Νικόλαο, για τον δρόμο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, 14 χιλιόμετρα, 112 εκατομμύρια ευρώ κόστος. Το μεγαλύτερο, το πιο ακριβό έργο στον κόσμο, με έκπτωση 7%. Θυμάστε ότι πριν από 1,5 μήνα ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε με κάμερες και μηχανήματα. Δεν υπάρχει ψυχή. Δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος. Δεν υπάρχει ούτε ένα μηχάνημα αυτή τη στιγμή να εργάζεται. Ήταν μια επικοινωνική πομφόλυγα, την οποία την είδαμε, τη βιώσαμε, πέρασε στους πολίτες και τώρα δεν γίνεται έργο. Φυσικά δεν ευθύνεται γι' αυτό ο κύριος Πασπάτης, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ότι δεν μπορείς συνεχώς επίπλαστα να παρουσιάζεις μια εικονική πραγματικότητα. Προσκρούσει με τοπική σύγκρουση θα γίνει με την πραγματικότητα. Τρία λεπτά έχουμε να πάμε στο διακύβευμα των εκλογών. Κύριε Μαμουλάκη, να κλείσουμε τον κύριο Πασπάτη. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαροι οι όροι με τους οποίους θα αναμετρηθούμε σε πολιτικό επίπεδο φυσικά πάντοτε, σε 41 ημέρες. Αυτό που τονίζουμε εμείς με κάθε εύγλωτο, αν θέλετε, τρόπο είναι το εξής. Ότι μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Έλληνας γνωρίζει. Ποιος υπερασπίζεται τους πολλούς και ποιος τους λίγους. Ο Έλληνας γνωρίζει ποιος εμπιστεύεται στην πράξη τους δημοκρατικούς θεσμούς και ποιος όχι. Και το λέω αυτό για το θέμα των υποκλοπών. Άρα τα ερωτήματα είναι τα εξής. Θέλουμε δημοκρατία ή οικογενειοκρατία? Θέλουμε δημοκρατία ή νεποτισμό? Διότι αυτό που συμβαίνει με το σύστημα του κ. Μητσοτάκη είναι άνευ προηγουμένου. Το βλέπουμε ακόμα και τον ανιψιό του. Πού είναι ο ανιψιός του που είναι υπεύθυνος για την ΕΕΠ και παραιτήθηκε? Θέλω να πω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εμείς λέμε δικαιοσύνη παντού και το εννοούμε με κάθε τρόπο. Μάλιστα, δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα και φυσικά κοινωνική δικαιοσύνη. Κύριε Πασπάτη, διακύβευμα εκλογών. Πιστεύω ότι το διακύβευμα είναι ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία θέλουμε να πάμε τη χώρα γρήγορα μπροστά με αναπτυξιακούς ρυθμούς ανάλογους αυτούς που έχουν οι βορειοευρωπαϊκές χώρες. Σε αντίθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και πολιτεύεται, μας οδηγεί σε μία ανεκτή φτώχεια. Εάν η χώρα θέλουμε να κάνει τα βήματα, να κλείσουμε την ψαλίδα αυτή την οποία είπαμε, πρέπει να κάνουμε το κάτι διαφορετικό. Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, ακόμα πιο εργατικοί. Λοιπόν, κύριε Πασπάτη, κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.